Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Χατζηφωτιάδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νατούλη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, δύο συγκεντρώσεις τελικά. Δυστυχώς. Δεν είχαμε βούληση να χωριστούμε, έτσι, το λέω προκαταβολικά. Πάντως, στην αρχή ήταν τρεις. Ήταν και οι φοιτητές, ναι, στις 12 το μεσημέρι, που τελικά θα έρθουν σε 7 η ώρα το απόγευμα. Βέβαια, ο Νικόλας ο Μερτζανίδης μας είπε νωρίτερα ότι το ξεκινήσαμε αυτό γιατί δεν είχαμε, μαζί με την κυρία Μπαλή, γιατί δεν είδαμε κάτι να γίνεται μια κινητοποίηση. Και έτσι ανακοινώθηκε από πολύ νωρίς. Τι καλά κάνανε και τα παιδιά. Και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά. Απλά και εμείς προσπαθούσαμε τώρα, σαν συλλογικότητες, να δούμε πότε, αν μπορούν κάποιοι εργαζόμενοι. Αυτό ήταν δηλαδή το θέμα, φαντάζομαι. Όχι, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, έτσι. Και δεν το είχαμε ανακοινώσει κι εμείς, το ετοιμάζαμε έτσι για να μπορέσουν όλοι να είναι παρόντες και οι φοιτητές, δεν ξέρω, και τελικά υπήρξε συνεννόηση με τους φοιτητές. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, κατ' εμέ δεν είναι τόσο, θα ήταν καλύτερο να ήμασταν όλοι μαζί, εγώ αν μπορέσω θα είμαι και το μεσημέρι. Σωστά. Να δώσει το παρόν και στις δύο. Ο Νικόλας ο Μερτζανίδης μας εξήγησε πώς θα είναι η δικιά τους διαμαρτυρία. Δεν θα υπάρχουν ομιλίες, δεν θα υπάρχουν ψηφίσματα, καθιστική, σιωπηρή διαμαρτυρία. Κάπως έτσι το φαντάζομαι κι εγώ, αλλά άρα, δεν ξέρω. Άρα και εσείς κάπως έτσι το απόγευμα, μπορούμε να πούμε τι θα έχουμε το απόγευμα. Εγώ προσωπικά μιλάω, έχουμε πάρει η απόφαση σαν ομαρχιακό, δηλαδή να είμαστε παρόντες. Ναι. Δεν ετοιμάζω κάτι να πω προσωπικά, έτσι, δεν είναι η ώρα. Αλλά σίγουρα είναι, σαφώς και είναι πολιτική πράξη και διαμαρτυρία, έτσι. Μόνο με την παρουσία μας. Στην οποία να πούμε λίγο ποιοι συμμετέχουν, με την ευκαιρία, να πούμε λίγο, Κώστα. Και ούτε θέλω να πω ότι, όπως το λένε, σκοπαίνουμε, δεν σκοπαίνουμε. Ναι. Η σιωπηρή διαμαρτυρία έχει και αυτή ήχο, έτσι. Σωστά. Και πολλές φορές κοφαντικό. Και πολλές φορές κοφαντικό. Να πω λίγο, Κώστα, ότι εκτός από εσάς, το ομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Καστοριάς συμμετέχουν η ΕΝΔΙΜ, ο Σύλλογος. Είναι νοσοκομιακοί γιατροί. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, ο Σύλλογος Υπαλλήλων της ΠΕ Καστοριάς, ο Σύλλογος Υπαλλήλων των Δήμων Νομού Καστοριάς, το Σωματείο Εργατοτεχνητών Γούνας, Σηματισμού Κλωστοευαντουργίας Νομού Καστοριάς, η ΕΛΜΕ της Καστοριάς, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΠΕ Καστοριάς, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός, το Σωματείο Εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι και, όπως είπαμε, τελικά στη συγκέντρωση θα είναι και ο Σύλλογος Φοιτητών Καστοριάς. Και οι αστυνομικοί υπάλληλοι είχαν στείλει, δεν ξέρω, δεν είχε προλάβει. Δεν είχαν προλάβει, τουλάχιστον αυτό που έχω εγώ, αυτά γράφει τώρα. Είχε έρθει ένα μήνυμα, αλλά η αφίσα και βγήκε, τη στείλανε κάποιοι, έτσι. Ναι. Και οι αστυνομικοί υπάλληλοι θα είναι. Έτσι είχα δει, δηλαδή, στο τέτοιο, στην ενδοεπικοινωνία που έχουμε στο Viber, τέλος πάντων. Ότι θα παρίσταται και το Σωματείο των Αστυνομικών της Καστοριάς. Αστυνομική υπάλληλοι, ναι. Αστυνομική υπάλληλοι της Καστοριάς. Κώστα, τι είναι αυτό που έκανε τόσο δυνατό τον πόνο και την οργή όλων μας σε αυτή την υπόθεση? Τρομακτική είναι υπόθεση. Είναι ότι το αυτονόητο, δηλαδή, ότι μπαίνει σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και πάει τυφλό. Το αυτονόητο. Αυτό κάνει. Ότι γίναν τόσα λάθη και τόσα... Τι να πω, δηλαδή, δεν υπάρχουν λόγια, που δυναμώνει τον πόνο και πρέπει ο ένας να σταθούμε δίπλα στον άλλο, να μπορέσουμε να αισθανθούμε αυτό που νιώθουν αυτοί που χάσαν άτομα, το πολύ νεκρό. Τόσο άδικα, τόσο... Ναι, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Είναι από τις περιπτώσεις πραγματικά, καμιά φορά είναι τα λόγια άδικο, πάρα είναι πολύ άδεια τραγικό να περιγράψουν αυτή την κατάσταση. Τραγικό. Τι ζητάμε όμως, Κώστα, δηλαδή οι διαμαρτυρίες γίνονται. Τι ζητάμε από εδώ και πέρα? Δηλαδή, ζητάμε η τι ζωή θέλει μας κοινή να γνώμη μην αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω η ζωή μας να μην πηγαίνει στα τυφλά.
Δηλαδή δεν είναι μόνο τα τρένα. Σκεφτείτε στους δρόμους πώς είναι οι δρόμοι μας. Τι ατυχήματα. Δεν ξέρω. Διαβάζω ότι είχαν δοθεί πόσα εκατομμύρια για να γίνουν και αυτά δεν. Και πού πηγαίνουν. Δεν πηγαίνουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Είχαμε και τα μνημόνια, δηλαδή ένα πράγμα που δράσει συσσωρευτικά και η ζωή μας γίνεται καθημερινά χειρότερη, καθημερινά χειρότερη. Έχει 12 χρόνια που πάει αυτό, που χειροτερεύει καθημερινά, 13 χρόνια θα έλεγα, όχι 12. Και όπως έστειλε και ένα μήνυμα νωρίτερα, ακροατής μας, είμαστε και μια γενιά που θα... Η ζωή είναι καλύτερη, ναι, δηλαδή τι να πούμε. Και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέλουμε να θεωρούμαστε ένα κράτος αναπτυγμένο, δυτικό, δυτικού τύπου. Και πρόσεξε, Κώστα, δηλαδή, μια τέτοια συζήτηση για αυτό το απίστευτο, τρομερό, τρομακτικό θα λέγαμε δυστύχημα. Την ώρα που συζητούσαμε στην Καστοριά και πάλι μετά τις αποφάσεις είναι οριστικό, έρχεται το τρένο και στην Καστοριά. Βλέπεις λοιπόν κάποιες συμπτώσεις και λες πώς έρχονται τα πράγματα. Πώς έρχονται τα πράγματα και πόσα πρέπει να λυθούν από εδώ και πέρα, αν κάποια στιγμή όντως έρθει, να μην τρέμει η ψυχή μας για να μπαίνουμε μέσα. Τι πιστεύετε, κύριε Νατούλη, θα έρθει? Είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Θεωρητικά είναι και πιο ασφαλές μέσω μεταφοράς. Φανταστείτε δηλαδή το οξύμερο της κατάστασης, αλλά την άλλη... Τώρα μια και μου δώσατε έτσι το βήμα, επειδή λέτε θα έρθει το τρένο, μακάρι να... Εγώ δεν βλέπω. Από μικρός το ακούω, αλλά θυμάμαι από μια διαμάχη πριν 30 χρόνια αν θα έρθει το τρένο. Το ακούμε και δεν... γίνεται και το έργο στην κλειστούρα και δεν έχει πρόβλεψη για σιδηροδρομική γραμμή που θα ήταν το αυτονόητο. Δηλαδή, μάλιστα, θεωρείται έργο πνοής η σύραγγα της κλειστούρας και δεν έχει πρόβλεψη για τρένο. Τέλος πάντων, να μην αλλάξουμε τώρα... Το θέμα, σωστά, το θέμα μας είναι ότι πρέπει να καλέσουμε τον κόσμο, ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί, να διαμαρτύρεται όταν η ζωή του πάει έτσι, στην τύχη. Ναι, γιατί αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μπορεί να μην έχουμε ακόμη τρένο, αλλά όλοι μας σκεφτήκαμε από την πρώτη στιγμή ενός τέτοιου ατυχήματος, μήπως ήταν και κάποιοι συμπολίτες μας εδώ από τα μέρη μας, ή παιδιά συμπολιτών μας που ταξίδευαν για τις σπουδές τους, δηλαδή. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ, δεν είμαστε, άρα εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το προηγούμενο τρένο ήταν φίλοι μου, κύριε Νατσούλη. Και δηλαδή είμαστε Καστοριανοί, έτσι. Μου έλεγαν χθες ότι υπάρχουν εδώ παιδιά Καστοριανά παιδιά, που πήραν ακριβώς την ίδια γραμμή την προηγούμενη μέρα. Ναι. Ακριβώς την προηγούμενη μέρα. Αυτό, το ίδιο τρένο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και να μπούμε σε μια λογική ότι αυτά τα παιδιά που χάθηκαν είναι παιδιά μας. Φυσικά. Έτσι. Όλοι όσοι χάθηκαν, να μην λέω μόνο για παιδιά, οι περισσότεροι ήταν νεαροί. Είναι παιδιά. Εντάξει, μας. Η πλειοψηφία ήταν δυστυχώς ήταν για όλους φυσικά τους ανθρώπους δυστυχώς, αλλά πόσο μάλλον και για τα νιάτα. Τα βλέπεις τα παιδιά αυτά και κλαις μόνο που τα βλέπεις. Δηλαδή, βλέπεις τα νιάτα τους. Πόσο κρίμα. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει, να μας προβληματίσει και να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες. Τι να πω, όχι μόνο μεταφοράς, μέσω μεταφοράς, της ζωής μας. Αλλά και παραδειγματικής τιμωρίας όσων ευθύνονται, όπου και αν βρίσκονται. Εντάξει, εμένα μου φαίνεται και αυτό λίγο... Όχι ότι θα φέρει αυτό τους ανθρώπους πίσω, αλλά τουλάχιστον φαίνεται στην κοινωνία ότι εδώ είμαστε... Για τα καλά και για τα κακά, και όταν συμβαίνουν καλά είναι καλά, όταν συμβαίνουν κακά πρέπει να υπάρχει και τιμωρία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατσιφωτιάδη. Τα λέμε για το απόγευμα. Θα μιλήσουμε και το απόγευμα και το μεσημέρι. Εγώ καλώς και το μεσημέρι. Και το μεσημέρι. Οι πολίτες μπορούν να πάνε και το μεσημέρι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εδώ οι Καστοριανοί θα πρέπει να βρούμε κοινό βηματισμό για πολλά πράγματα και να διεκδικήσουμε για τον τόπο μας πράγματα. Ναι. Έτσι, γιατί έχει προβλήματα η Καστοριά. Εντάξει, και το είδαμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Και, εντάξει, δεν θέλω να επαναλάβω αυτή τη συγκέντρωση που κάναμε τον Οκτώβριο για το πετρέλαιο. Έχουμε προβλήματα και δεν έχουν λυθεί προβλήματα. Πάντως ήταν μια κοινή τότε συγκέντρωση, όπως θυμόμαστε. Έτσι, μια κοινή συγκέντρωση. Όταν είμαστε κοινά, κάτι καλύτερο κάνουμε. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Δυστυχώς δεν έγινε. Εντάξει, δεν θέλω να πω παραπάνω. Δεν πειράζει. Δεν υπήρχε όμως. Και οι δύο συγκεντρώσεις γίνονται με αγάπη.
Ναι. Γίνονται με αγάπη και για έναν σκοπό. Και νομίζω ότι ας είναι αυτό το κοινό τους σημείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Τα λέμε. Τα λέμε. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.